Ένα ακόμη, το πέμπτο κατά σειρά τροχαίο ατύχημα. Ευτυχώς και αυτό με υλικές ζημιές και όχι ανθρώπινα θύματα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη συμβολή των οδών οπλαρχηγού Παλάσκα και Ιπποκράτους στην Ανατολή. Δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά με αποτέλεσμα το ένα να ανέβει το πεζοδρόμιο από το οποίο ευτυχώς δεν περνούσε κάποιος πεζός για να καταλήξει σε παρακείμενο οικόπεδο. Οι περίοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές και προς την τροχέα αλλά και προς το Δήμο Ιαννητών. Και όπως και στο προηγούμενο ατύχημα πριν μερικούς μήνες, όταν ένα γιοταχή είχε καταλήξει στο μπαλκόνι παρακείμενης οικοδομής, η μοναδική αλλαγή όμως που σημειώθηκε ήταν η τοποθέτηση πινακίδων stop 2,5 χρόνια μετά τα σχετικά αιτήματα προς το Δήμο Ιαννητών. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Κολιοφούκας, ένας από τους κατοίκους της περιοχής. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Αυτό που βλέπετε πίσω σας είναι η πέμπτη φορά που έχει σημειωθεί. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν μπήκε το αυτοκίνητο, τα αυτοκίνητα δεν μπήκαν στην οικία που διαμένω, όπως βλέπετε, όπως την προηγούμενη φορά, την τελευταία φορά. Βρισκόμαστε οπλαρχηγού Παλάσκα και Ιπποκράτη 12. Έχουν τοποθετηθεί τα στόπ μετά από 2,5 χρόνια περίπου που είχαμε κάνει την αίτηση, μας τα έφεραν φέτος. Έχω κάνει τις απαραίτητες ενέργειες στο Δήμο, έχω κάνει τις απαραίτητες ενέργειες στην αστυνομία και η απάντηση βρίσκεται σε αυτόν τον φάκελο, η οποία είναι πάρα πολύ απλή, ότι σε απάντηση του ανωτέρου, σχετική τάδε, το έχουμε λάβει υπόψη μας και περιμένουμε, έχει συγηθεί λέει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ώστε να ληφθεί απόφαση και ακόμα παίρνουμε απόφαση. Κοιτάξτε, είναι ότι και αυτή τη φορά δεν υπήρξαν μόνο υλικές ζημίες, δεν υπήρξε τραυματισμός, αλλά δεν απέχουμε πολύ από αυτό. Έτσι. Δεν απέχουμε και το επαναλαμβάνω για πέμπτη φορά. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι το πέμπτο τρακάρισμα που γίνεται. Τα 4 αυτοκίνητα από τα 5 έχουν μπει στο σπίτι μου. Πριν ένα μήνα έφτιαξα τον τοίχο από το προηγούμενο τρακάρισμα. Θα ήθελα πάλι να παρακαλέσω, το σημειώνω, να παρακαλέσω πάρα πολύ το Δήμο, την αστυνομία, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά. Ας κοιτάξουν τους κάδους. Οι κάδοι ενοχλούν εκεί. Δεν έχει καλή οπτική. Δεν αφήνει ορατότητα. Τα παρκαρίσματα των αυτοκινήτων. Επιτέλους να γίνει κάτι, διότι και σήμερα βρισκόμουν με τη μικρή κάτω στο πεζοδρόμιο. Εδώ με μαθηματική ακρίβεια είναι βέβαιο ότι θα σημειωθεί ατύχημα. Το θέμα είναι, σημειώνονται ατυχήματα. Το θέμα είναι να μην θρηνήσουμε ανθρώπινη ζωή, αυτό που προέχει. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, το τονίζω, να κάνουν κάτι γρήγορα. Ωραία είναι και στολισμοί, αλλά το θέμα είναι η καθημερινότητα.